Πώς λειτουργεί το σύστημα. Αρπάζουν τα σπίτια του Κοσμάκη. Πάμε να δούμε χαρά λεμονή, γιατί υπάρχει μία καταγγελία που μία δανειολήπτρια που τη ζήτησαν, λέει, της γυναίκας να βρει 35.000 ευρώ σε δύο μέρες για να παγώσει ο πληστηριασμός. Ναι, και για χρέος επίσης 80.000 ευρώ. Η γυναίκα το πλήρωνε το σπίτι κανονικά από το 2004 μέχρι το 2016 τη δόση του δανείου, αλλά έμεινε άνεργη μετά. Και είχε πρόβλημα σοβαρό. Για να ακούσουμε. Ζήτησαν λοιπόν 35.000 ευρώ μέσα σε δύο μέρες για να παγώσουν το σπίτι. Και θα σας κάνω μια αποκάλυψη μετά. Και πάμε. Ένα διαμέρισμα 75 τετραγωνικών, όπως είπε και η κυρία Σελίβα στον πρώτο όροφο, το είχα αγοράσει το 2006. Είχα μια δόση ποσού 1.000 ευρώ. Μετά όμως με δυσκολίες στη δουλειά, λόγω του ότι έμεινα άνεργη, δεν μπορούσα να ανταπεξέλθω στις δόσεις. Και έτσι το σπίτι μου βγήκε σε πληστηριασμό. Εννοείται ότι δεν είχα τα χρήματα για να απευθυνθώ σε δικηγόρους. Η σημερινή αξία του σπιτιού μου είναι 120.000, το υπόλοιπό μου είναι γύρω στα 80. Και τα φάντς μου ζήτησαν μία προκαταβολή στα 35.000 ευρώ για να μην προχωρήσουν σε πληστηριασμό. Με 1.000 ευρώ το 6, δεν ήξερα, μου είχε έρθει μία δόση γύρω στα 800 ευρώ, το οποίο και αυτό δεν μπορούσα, και έτσι βγήκε το σπίτι σε πληστηριασμό. Το δάνειο το εξυπηρετούσα από το 6 έως το 2014. Ήταν 150.000 ευρώ. 100. Μου ζήτησαν 35.000 ευρώ μέσα σε δύο μέρες να βρεθούν. Μάλιστα. Το οποίο αυτό είναι τελείως αδύνατο. Δηλαδή, μου είπα μάλιστα να απευθυνθώ σε φίλους συγγενείς. Α, βρήκαν και λύση. Ναι, μέσα σε δύο μέρες είναι αυτό το ποσό. Δηλαδή, έστειλα εγώ ένα email στο φαν. Συγγνώμη. Για να δω τι γίνεται για όλη αυτή την ιστορία, για να δω για τη βεβαίωση για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Δυστυχώς δεν είμαι μέσα στο σύστημα αυτό, γιατί βρέθηκε και με του συζύγου μου τα στοιχεία. Και έτσι περιμένω, γιατί κατέβηκε από την πλατφόρμα και περιμένω για να δω μέχρι και τελευταία στιγμή τι μπορεί να γίνει. Το εξής, ότι σε άλλο δανειολήπτη του ζητήσανε 12.000 ευρώ μέσα σε 4 μέρες, πήγε, δανείστηκε δεξιά και αριστερά για να σώσει το σπίτι του και ποιο το αποτέλεσμα, να δώσει τα 12.000 και να βγει και το σπίτι του στον πληστηριασμό. Έψαξε να βρει λοιπόν τα 12.000 στην άλλη υπόθεση που σας λέω. Του είπαν 4-5 μέρες, λέει, ο άνθρωπος πήγε σε συγγενείς, σε φίλους, δανείστηκε για να σώσει το σπίτι του. Και έδωσε τα χρήματα και τα χρωστά στους φίλους και στους συγγενείς και έχασε και το σπίτι του. Μιλάμε για μαφία, οργανωμένη μαφία. Ναι, αλλά... Μιλάμε για εγκληματίες. Με την κάλυψη της κυβέρνησης. Βεβαίως. Και γιατί, να θυμίσουμε. Είναι ότι... νόμιμοι. Εγκληματίες αυτή τη έχουν στιγμή. Το ακαταδίωκτο οι τραπεζίτες. Πού ακούστηκε αυτό? Όχι, πείτε μου εάν το έχετε ξαναακούσει. Να έχουν το ακαταδίωκτο οι δικαστές, να το καταλάβουμε, είναι το ένα θέμα, σεισμό. Κανένας δεν θα πρέπει. Οι τραπεζίτες. Όλοι να έχουν τις ευθύνες τους θα πρέπει. Και εδώ σας λέω, υπάρχει συμμορία, συμμορία οργανωμένη, που αρπάζει τα σπίτια των Ελλήνων. Ασίδωτα. Αρπάζει τα σπίτια μας. Μας αρπάζουν τα σπίτια μας, διαλύουν τις οικογένειές μας, διαλύουν τη θρησκεία μας, θέλουν να τα διαλύσουν όλα. Όχι, κύριοι, θα αντισταθούμε. Θα αντισταθούμε, λοιπόν. Θα παλέψουμε για την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας, την οικογένειά μας, τα σπίτια μας. Δεν θα χαριστούμε σε κανέναν απατεώνα. Σε κανένα λαμόγιο που θέλει να μας καταστρέψει τη ζωή. Και δυστυχώς είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μας καταστρέψουν τις ζωές μας. Για ποιο λόγο? Για να κερδίσουν.
για να κερδίσουν αυτό μόνο τους, να κερδίσουν αδιαφορώντας για τη ζωή μας και αδιαφορώντας το πώς θα μπορείτε να ζήσετε εσείς και η οικογένειά σας. Πλήρως. Πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο είναι σημαντικό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κοινοτική οδηγία, έχει μια ευρωπαϊκή οδηγία, την οποία η Ελλάδα πρέπει να ενσωματώσει επηγόντως το εθνικό δίκαιο. Την έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, είναι μέχρι το τέλος του χρόνου και με αυτή την ευρωπαϊκή οδηγία γίνεται προσπάθεια να μπει φρένο στην ασυδοσία των survivors, των εταιριών δηλαδή διαχείρισης των δανείων και στα funds που αγοράζουν τα κόκκινα δάνεια. Μάλιστα. Δίνει λοιπόν το δικαίωμα στις αρμόδιες αρχές να κάνουν επιτόπους ελέγχους, να άρουν ή να δίνουν άδειες λειτουργίες σε αυτές τις εταιρείες, να επιβάλλουν διοικητικά πρόστιμα. Αυτό εμείς έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει. Είναι λυπηρό και είναι τρομερό με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Εδώ λέμε για μετανάστες που έρχονται στην Ελλάδα την ίδια στιγμή που έχουμε γίνει οι ίδιοι μετανάστες μέσα στην ίδια μας την πατρίδα. Έτσι, και για να μην μιλήσουμε για το Θεσσαλικό κάμπο, μη συνδέσω τώρα τους ανθρώπους που ακόμα δεν έχουν στέγη. Χρωστάνε που χρωστάνε ήδη σε όλους τους δημόσιους φορείς, δεν έχουν και σπίτι και λέει πάμε στα ψηλά κάθε φορά που ρίχνει και μία σταγόνα.